Επιστροφή στην αίθουσα σύνταξης. Έχουμε τη χαρά και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Στο πάνελ και στους τηλεθεατές. Κύριε Σταϊκούρα, τώρα το θέμα ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Ωστόσο, αυτό που πρέπει η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει και να πείσει βέβαια τους πολίτες είναι αν σε αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, το μνημονιακό, μπορεί να υπάρξει μία εναλλακτική πρόταση, μία λύση, μία επαναδιαπραγμάτευση. Δηλαδή, τι ακριβώς θα αλλάξει η Νέα Δημοκρατία στα οικονομικά, για τη φορολογία, για τη ρύθμιση του χρέους, όλα αυτά. Πώς θα πείσετε τους δανειστές να πάμε σε μία άλλη πορεία? Πρώτα απ' όλα, όπως έχει αποδειχθεί και κατά το παρελθόν, κανένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής δεν είναι άκαμπτο και ανελαστικό. Άλλωστε, την ιδιοκτησία του προγράμματος την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Το πόση βαθμοί ελευθερίας όμως θα έχει η εκάστοτε κυβέρνηση και το πώς αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας θα τους αξιοποιήσει εξαρτάται από την αξιοπιστία που φέρει η εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα το πρώτο θέμα το οποίο εμείς θα επιδιώξουμε να κάνουμε είναι να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στη χώρα. Είναι εφικτό? Είναι εφικτό. Έχουμε παραδείγματα στο παρελθόν? Έχουμε. Να σας θυμίσω ενδεικτικά και ένα θέμα των ημερών. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης που έγινε το 2014 δεν ήταν στα πλαίσια του μνημονίου. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση δεν ήταν στο μνημόνιο. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν ήταν στο μνημόνιο. Η μείωση της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης δεν ήταν στο μνημόνιο. Γιατί δόθηκαν όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι και τότε ήταν αντίθετοι οι εταίροι και δανειστές? Έγινε διότι κερδίσαμε βαθμούς ελευθερίας και επιτυγχάναμε τους στόχους. Δεν σας έδωσαν όμως την πέμπτη αξιολόγηση, κύριε Σταϊκούρα. Ωραία, να κλείσουμε και, ένα. Ναι, δηλαδή θέλω να σας πω ότι ναι, λέτε για την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που υπάρχει, αλλά οι δανειστές προφανώς, η κυβέρνηση Σαμαρά έκανε ό,τι έλεγε το μνημόνιο. Τα κάνατε αφού μου ανοίγετε αυτή. Το θέμα είναι γιατί δεν σας την κλείσαν αυτή την περιβόητη αξιολόγηση να τελειώνει. Τι άλλο ζητούσαν? Αυτό είναι το. Αυτό ναι, αναρωτιόμαστε όλοι. Να ολοκληρώσω λίγο. Μάλιστα. Το προηγούμενο σκεπτικό και πολύ ευχαριστώ. Μάλιστα. Να απαντήσω και σε αυτό. Άρα, το πρώτο και συνέχεια ο Σεραφείμ θα κάνει ερωτήσεις. Ό,τι θέλετε. Το πρώτο σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι εμείς πιστεύουμε σε ένα διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν ήρθαμε απλά να πούμε θα μειώσουμε φόρους χωρίς να δώσουμε δημοσιονομικά ισοδύναμα. Δώσαμε συγκεκριμένα δημοσιονομικά ισοδύναμα από το σκέλος των δαπανών, τόσα όσα πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να υλοποιηθούν. Να υλοποιηθούν την επόμενη δεκαετία. Και επιτρέψτε μου να πω ότι και λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου ως αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, αυτές οι περιοχές είναι εφικτές, γι' αυτό και δεν έχουν αμφισβητηθεί εντός και εκτός χώρας. Τρίτη προτεραιότητα. Να ενισχυθεί η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Τρεις είναι οι δρόμοι. Ο πρώτος είναι να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εμπροσθοβαρός δηλαδή να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους. Ο δεύτερος τρόπος είναι να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Σας θυμίζω ότι βασικό συστατικό στοιχείο που γύρισε η οικονομία σε θετικό πρόσημο κατά το παρελθόν είναι ότι ρίξαμε στην οικονομία 6 δις. 6 δις στην περίοδο 2013-2014 από ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τώρα αυτές έχουν αυξηθεί ξανά κατά 50%. Και η τρίτη προτεραιότητα είναι το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα, ξέρετε, έχει δύο πυλώνες. Έχει το παθητικό και το ενεργητικό. Άρα με την εμπιστοσύνη μπορούν να επιστρέψουν καταθέσεις πίσω, που φύγανε μαζικά τα τελευταία χρόνια, αλλά ιδιαίτερα το 2015, στο δε ενεργητικό θα πρέπει να γίνει αντιμετώπιση, και εδώ θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς, των κόκκινων δανείων στις τράπεζες. Η επόμενη ενότητα και προτεραιότητα είναι η υλοποίηση διαθεωρητικών αλλαγών. Ποιων διαθεωρητικών αλλαγών? Είναι μέσα στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Είναι μέσα στο μνημόνιο. Αλλά η κυβέρνηση είτε δείχνει δισταγμούς, είτε κολλησιεργίες, είτε αβελτήρια. Αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν εμπροσθοβαρώς για να κερδίσουμε βαθμούς ελευθερίας. Και τέλος, να πάμε σε μια βιώσιμη λύση για το χρέος με χαμηλότερα ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα. Σε ό,τι αφορά το παρελθόν, για να μην νομίζω ότι προσπαθώ να το αποφύγω, όσο περνούσε το διάστημα, πράγματι οι εταίροι και οι δανειστές ανέβαζαν τον πύχη των μέτρων που ζητούσαν από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν ήταν θέμα αξιοπιστίας της τότε κυβέρνησης, ήταν ότι βλέπαν ποια ήταν η τότε αντιπολίτευση και ήθελαν ουσιαστικά να είναι απολύτως βέβαιοι ότι ακόμα και αν υπάρξουν πολιτικές αλλαγές, θα είναι απόλυτα δεσμευμένη η χώρα σε ορισμένα πράγματα. Να σας πω έναν αριθμό για να το ξέρετε. Το δημοσιονομικό κενό γραπτός που έχω εγώ τότε ήταν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ για να κλείσει η συμφωνία και για το 2015 και για το 2016. Πάντως, αν μου επιτρέπετε. Το περίφημο email ήταν 1 δις.
Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε πάρει 9 δισεκατομμύρια. Επειδή νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να αναλώνεται κανείς σε μια συζήτηση που αφορά το παρελθόν. Αλλά δεν ήθελα να το προσπεράσω. Ναι, όχι, γιατί πολλά μπορεί να πει κανείς. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. 12 του μηνός υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έχουμε το Euro Working Group. Έχουμε μπροστά μας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Εγώ θα σταθώ σε όλα αυτά που είπατε και θα σημειώσω ευρωπαϊκά κονδύλια, ληξιπρόθεσμες οφειλές, τραπεζικό σύστημα. Όλα αυτά είναι θέματα χειρισμών γύρω από μία πολιτική η οποία είτε αφορά το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου, είτε το δεύτερο μνημόνιο της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είναι θέματα χειρισμών και όχι θέματα φιλοσοφίας και στρατηγικής. Και θα πω τι εννοώ. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αύριο εσείς θα τα κάνετε καλύτερα και διαφορετικά, κύριε Σταϊκούρα, όταν ουσιαστικά δεν έχετε καταθέσει και εσείς, δεν το κάνετε και σαν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, δεν το έχετε κάνει τώρα, δεν το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ένα εθνικό στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο. Αυτό που ακούω συνέχεια και από τον κύριο Μητσοτάκη και από εσάς είναι ότι εσείς μπορείτε να φέρετε ευκολότερα επενδύσεις, γιατί μπορεί ενδεχομένως οι ξένοι επενδυτές να εμπιστευτούν καλύτερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη από ότι τον Αλέξη Τσίπρα. Και πραγματικά θέλω να μου πείτε ποιος είναι εκείνος ο σκληρός πυρήνας των μέτρων που κατά τη γνώμη σας θα κάνουν τη διαφορά. Συνδυασμός είναι. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Πρώτον, η αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο. Δηλαδή, η μείωση της φορολόγησης φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, δηλαδή επιχειρήσεων, ενισχύει την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Και πού θα βρεθούν τα λεφτά, αν μειωθούν? Σας είπα ότι υπάρχουν δημοσιονομικά ισοδύναμα ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως? Δεν ήρθαμε. 10 περιοχές σας έχουμε αναπτύξει. Μία περιοχή, να σας πω ενδεικτικά. Η μείωση των λειτουργικών δαπανών. Του δημοσίου. Βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί το ακούω πάρα πολύ συχνά. Έχει γίνει 2 φορές το 2013 και το 2014 με επιτυχία, χωρίς να δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δηλαδή, ελαστικές δαπάνες του δημοσίου, ναι, θα μπορούσαν να περικοπούν κατά 10%. Όχι περισσότερο. Δεν έχουμε ένα υπουργείο ή γενικότερα. Θα μπορούσαν να είναι και οριζόντια πολιτική, θα μπορούσαν να είναι και στοχευμένοι. Αυτό μπορεί να δώσει 130 με 140 εκατομμύρια ευρώ. Το χρόνο. Πολύ συγκεκριμένο. One off. Μία και έξω. Μία και έξω. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια. Και δεν αφορά τις μισθολογικές δαπάνες του δημοσίου. Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές. Έχετε πει, βέβαια, κύριε Σταϊκούρα, το σύνολό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυξήσεις που έχουν γίνει στο δημόσιο πίσω, έτσι, δεν είναι? Ωραία, είπαμε το εξής. Η κυβέρνηση που στηρίχθηκε. Για να ανοίξω αυτό το κεφάλαιο τώρα. Η κυβέρνηση που στηρίχθηκε για να δώσει τις όποιες αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Βέβαια, ήταν μισθολόγιο από ό,τι λέει, το ενιαίο μισθολόγιο είπε η κυβέρνηση, και μέσα σε αυτό προέκυψαν κάποιες αυξήσεις, σε κάποιους άλλους ήταν μειώσεις. Και βγήκε ένα θετικό πρόσημο προφανώς. Θα σας απαντήσω ευθέως. Η κυβέρνηση στηρίχθηκε για να δώσει αυτές τις όποιες αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους στο προηγούμενο πρόγραμμα, το μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση, αντίθετα από τους νόμους της χώρας, επί 2 χρόνια δεν έχει καταθέσει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Σε εκείνο το πρόγραμμα, συνεπώς, της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι προβλέπονταν για το 2016-2017 αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί τότε πιστεύαμε. Και ορθώς κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι θα ήταν ο τρίτος χρόνος οικονομικής μεγέθυνσης της οικονομίας. Μεγέθυνσης οικονομίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει η χώρα, όταν πηγαίνει σε βιώσιμους ρυθμούς μεγέθυνσης, να δίνει μέρισμα σε όλη την κοινωνία, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εκεί στηριχθεί η κυβέρνηση. Ποια είναι η διαφορά? Ότι όταν η κυβέρνηση φέρνει την οικονομία τούμπα, επιστρέφει στην ύφεση, δεν μπορεί τότε να ζητάς περικοπές συντάξεων, αυξήσεις φόρων. Και σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία συμπατριωτών μας να δίνεις αυξήσεις. Άρα αυτό που είπαμε είναι καμία περικοπή, αλλά και καμία αύξηση μέχρι να ξαναισορροπήσει η κατάσταση. Αυτό σε αυτό το κομμάτι. Άρα, δεν έχω απαντήσει πλήρως στο ερώτημά σας. Μία κατεύθυνση, συνεπώς, είναι η δημοσιονομική πολιτική. Μπορεί να βοηθήσει ιδιωτικές επενδύσεις. Δεύτερη κατεύθυνση είναι η υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών. Όπως σας είπα, τα περισσότερα περιλαμβάνονται μέσα στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Η κυβέρνηση δείχνει αβελτηρία ή έχει δεύτερες σκέψεις. Κομμάτι αυτών των διαθεωτικών αλλαγών είναι και οι αποκρατικοποιήσεις. Τρίτη ενότητα είναι η ρευστότητα στην οικονομία. Είπατε γιατί διαφορετικά. Μα σας το είπα. 6 δις ρίξαμε στην οικονομία ως ληξιπρόθεσμες οφειλές στην περίοδο 2013-2014. Το έχουν αυξηθεί κατά 3,5 δις. Γιατί η κυβέρνηση, αργώντας να κλείσει αξιολογήσεις,
καθυστερώντας να κλείσει αξιολόγηση. Τώρα εσείς κάνατε 15 μήνες και πήγατε σε εκλογές και δεν είχατε κλείσει την πέμπτη αξιολόγηση. Καταφέραμε όμως μέσα από την. Και αυτοί καθυστερούν, αλλά θέλω να πω. Αν κλείσει η αξιολόγηση τώρα μέχρι τέλος Φλεβάρι, θα έχει κλείσει μέσα σε ένα χρόνο δύο αξιολογήσεις. Αυτό δεν λέει τίποτα. Διότι πολύ απλά θα σας πω ότι από το τέλος του 2014 μέχρι το Μάιο του 2017 να βάλουμε, θα έχουν αυξηθεί οι ληξιές πρόσβασης οφειλές του δημοσίου. Δηλαδή η ρευστότητα στην οικονομία. Ακριβές είναι. Κατά 40%. Όπως έγινε από το 2012 μέχρι το 2014. Όχι. Το αντίστοιχο έγινε. Από το 12 μέχρι το 14 τα 9 δις γίνανε 3. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι τα 9 δις λήξη πρόθεσμα τα κάναμε 3. Ρίξαμε στην οικονομία. Αυτά πάντως είναι χρήματα, αυτό... αν καλά το καταλαβαίνω. Είναι χρήματα που μας τα δίνουν και τα δίνουμε. Έτσι. Όχι μόνο. Στο πλαίσιο των μνημονίων. Θέλω να πω, δεν είναι καμιά διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Δεν βγάλατε εσείς ως κυβέρνηση τότε, όπως και τούτη η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει βγάλει περισσότερα χρήματα από το κράτος για να τα. Δώσει εκεί που πρέπει να τα δώσει. Όχι, είναι συνδυασμός των δύο. Είναι και λεφτά των εταίρων και δανειστών και είναι και υπερβολική αύξηση εσόδων σε σχέση με δαπάνες, δηλαδή μεγαλύτερο πλεόνασμα, το οποίο εμείς το διοχετεύαμε στην πραγματική οικονομία. Αλλά για να είμαι πλήρως στην απάντηση, πράγματι έχετε δίκιο στο εξής. Μας λείπει ένα σημείο. Ποιο είναι? Το περίφημο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας. Εκεί πράγματι είχαν γίνει μελέτες στο παρελθόν, μελέτες που και σήμερα τις αξιοποιούμε πάρα πολύ, όλα τα πολιτικά κόμματα. Αλλά ολοκληρωμένο σχέδιο δεν έχουμε φτιάξει ως χώρα. Και εδώ είναι ευθύνη όλων μας. Θέλω να σας πω ότι με βάση το τρίτο μνημόνιο, θα έπρεπε αυτό το σχέδιο να έχει γίνει νόμος του κράτους το Μάιο του 2016. Στο συμπληρωματικό μνημόνιο αυτό πήγε τον Ιούλιο του 2016. Φτάσαμε Δεκέμβριο, Ιανουάριο του 2017 και ακόμα δεν συζητάμε γιατί γι' αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό από την εμπειρία σας? Γιατί θεωρώ ότι στη χώρα πολλές φορές δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στη βραχυπρόθεσμη ολοκλήρωση κάποιων υποχρεώσεων. Και μας λείπει η στρατηγική. Και αυτό είναι κομβικό σημείο που θα βοηθήσει να αλλάξει όλο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Γιατί καθόμαστε τώρα και μιλάμε για κυκλική ανάταξη της οικονομίας, δηλαδή πώς κάποιοι αριθμοί θα μεταβληθούν από αρνητικό σε θετικό πρόσημο και όχι για βιώσιμη ανάπτυξη. Για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρξει και αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Και οι πυλώνες του στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ο πρωτογενής τομέας. Θα πρέπει να είναι η ενέργεια, θα πρέπει να είναι ο τουρισμός, θα πρέπει να είναι η μεταποίηση, θα πρέπει να είναι τα logistics. Οι περιοχές υπάρχουν. Τις έχουμε προσδιορίσει, τις έχουμε χαρτογραφήσει. Εκτιμούμε ότι από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, εάν δώσουμε αυτή την έμφαση, μπορούμε να προσελκύσουμε 100 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 6-7 χρόνια. Έλα, Νικόλ. Κύριε Σταϊκουρά, η αξιοπιστία είναι μια καλή βάση πολιτικής συνεννόησης και διαπραγμάτευσης και οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι κάτι το οποίο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το ακούμε χρόνια και από την σημερινή κυβέρνηση και από την δική σας προηγούμενη κυβέρνηση και από την προπροηγούμενη. Όμως εδώ είμαστε σε ένα σημείο που οι δανειστές ζητάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ζητάνε μέτρα 4 δις μετά το 2018. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει μείωση του αφορολόγητου και μείωση των συντάξεων. Και θα ήθελα ειλικρινά να σας ρωτήσω, αν είσαστε εσείς κυβέρνηση αύριο, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν θα σας το ζητήσουν? Η αξιοπιστία. Και αν το ζητήσουν, ποια είναι η απάντηση που θα δώσει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Μείωση συντάξεων και μείωση αφορολόγητου. Πρώτη παρατήρηση, διαθεωρητικές αλλαγές πράγματι είναι το ζητούμενο. Αλλά δεν θέλω να μηδενίζουμε την κατάσταση του τι έγινε. Θέλω να σας πω ότι η χώρα τα τελευταία 4 χρόνια, μέχρι το 2015, με βάση αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε, ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια σε υλοποίηση διαθεωρητικών αλλαγών. Δεν είχε φτάσει εκεί που θα θέλαμε. Αλλά αν σκεφτούμε την αφετηρία που είχαμε, τότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσα πολλά πράγματα έγιναν σε διαθεωρητικές αλλαγές στη χώρα. Πάμε στο σήμερα. Mm-hmm. Κακώς λέτε ότι οι δανειστές ζητάνε αυτά τα πράγματα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αποδεχθεί. Όχι, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αποδεχθεί. Από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον η ελληνική κυβέρνηση είναι 4,2 δις μέτρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση αυτή. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, τι έχει αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση? Υποθέτω ότι υπογράφοντας την απόφαση του Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών αποδέχεται το περιεχόμενό της. Ξεκινάμε. Τι χρειάζεται για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση με βάση τον Υπουργό Οικονομικών? Δημοσιονομικά μέτρα εκτός των άλλων, εκτός των εργασιακών, εκτός του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων, εκτός των διαθετικών αλλαγών, δημοσιονομικά μέτρα για το 2018. Το δημοσιονομικό κενό. Άρα, έχει αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση, όχι το δούνου του η Ευρώπη, η ελληνική κυβέρνηση, ότι υπάρχει κενό το 2018 και πρέπει να πάρει μέτρα. Ένα το κρατούμενο. Και από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, υπάρχει μια διαφωνία για το πού προσδιορίζεται αυτό το κενό, το ύψος του, που είναι υπό διαπραγμάτευση. Επί γραπτών κειμένων και όχι επί αυτών που είναι οι συζητήσεις. Άρα υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό. Αυτό που λέει η Νικόλ, δεν αναφέρεται νούμερο. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Γι' αυτό και δεν ανέφερα εγώ. Εγώ θα μιλήσω μόνο επί κειμένων. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μια δεκαετία. Γραπτός. Μεσοπρόθεσμα. Γραπτός. Είναι το μεσοπρόθεσμο που υπήρχαν κάποια σενάρια. Αναφέρεστε στο κλείσιμο της... Για πόσα χρόνια. Για 10 χρόνια. Αξιολόγησης. Για 10 χρόνια. Το για 10 χρόνια. Έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσακαλώτο στη Βουλή, νομίζω. Και ισχυρίζεται πως δεν είναι για 10 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς θα το αλλάξετε αυτό. Μισό λεπτό. Εγώ θυμάμαι τη δήλωση του Γερούντα Ισερμπλουμ στο τελευταίο Eurogroup δημόσια, στην οποία είπε ότι υπάρχει μια συμφωνία για μεσοπρόθεσμα πλεονάσματα 3,5%. Άλλοι στο Eurogroup λένε ότι το μεσοπρόθεσμα είναι 10 χρόνια, άλλοι 3 χρόνια, άλλοι 2 χρόνια. Μένει να το δούμε. Σας ευχαριστώ αυτό πάρα πολύ. Καταρχήν, μου δίνετε τη δυνατότητα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λεπτά, όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να κάνει μια ερώτηση, Έλικα. Τι πετύχαμε σε δάχη πρόσμο χρονικό ορίζοντα σύμφωνα με την κυβέρνηση? Μία μείωση του χρέους κατά 20 ποσοστίες μονάδες το 2060. Συμφωνούμε? Το 2060, 20 μονάδες. Αυτή η άσκηση στηρίζεται σε ορισμένες παραδοχές. Μόνο από αυτά τα μέτρα όμως. Γιατί ακολουθούν τα μέσο και τα μάκρο. Να δούμε πότε. Το 2018. Ναι. Πάντως, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πανηγυρίζει αυτό. Όταν ο Σόιμπλε αυτή τη στιγμή μένουμε σε αυτό. Αυτό στηρίζεται σε ορισμένες παραδοχές. Για να πετύχει αυτό το στόχο, πρωτογενή πλεονάσματα, ανάπτυξη κ.ο.κ. Εδώ γραπτό στα πρωτογενή πλεονάσματα. 3,5 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2028, 3,2% μέχρι το 2032 και 2,5% μέχρι το 2040. Είναι το κείμενο του ESM. Το επίσημο, στο οποίο στηρίζονται αυτές οι παραδοχές. Το δείξατε αυτό στη Βουλή, στον Υπουργό το έχω Οικονομικών. Το έχω καταθέσει. Ναι. Το έχω καταθέσει. Το θέμα είναι. Η απάντηση ποια ήταν. Αυτό. Μα δεν αμφισβητείτε. Δεν αμφισβητείτε. Το έχουν αποδεχτεί όλοι. Το θέμα είναι ποιο. Από ό,τι γνωρίζουμε, είναι ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι. Υπάρχει άλλο που είναι ευνοϊκότερο, που είναι αυτό που είπε η Νικόλ, ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αν θα είναι 10 χρόνια, θα είναι 3, 5 και πόσο θα είναι. Θα πάμε όμως βήμα-βήμα. Αυτό σημαίνει συνεπώς ότι αυτή τη στιγμή στο χαρτί έχουμε 10 χρόνια για να πετύχουμε τις 20 μονάδες. Εάν μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, που κατά την άποψή μου πρέπει να είναι εθνικός στόχος, η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2% και όχι διατήρηση ούτε για 10, ούτε για 5, ούτε για 3 χρόνια, τότε αυτομάτως χάνουμε τις 20 μονάδες. Δεν υπάρχει ωφέλεια. Γιατί από τη στιγμή που πέφτουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Η δουλειά που κάνουν και ο ESM και το Eurogroup, και το ξέρετε καλύτερα από εμάς, και το Eurowatch, είναι να φτιάχνουν διάφορα σενάρια προς συζήτηση. Του ESM. Του ESM. Θυμόμαστε αυτό είναι το επίσημο. Θυμάμαι και το αντίστοιχο που είχε καταθέσει ο κύριος Βρούτσης, που είχε διάφορα σενάρια της Κομισιόν. Το ίδιο ήταν. Ακριβώς. Το ίδιο συμπέρασμα έβγαζε. Γιατί ακριβώς είναι ένα κείμενο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ESM έχουν ένα κείμενο. Αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Η ουσία είναι ποια συνεπώς? Ότι η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί αυτή τη στιγμή, πρώτον, για να κλείσει αξιολόγηση μέτρα το 18 εντός προγράμματος. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το μετά το 18, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Καταρχήν για 10 χρόνια εύχομαι να είναι λιγότερα ή να μην είναι για καθόλου για το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Και τρίτον, επέκταση του δημοσιονομικού κόφτη και μονιμοποίησή του. Σε ποιο σημείο είμαστε συνεπώς τώρα? Η αξιολόγηση δεν έκλεισε. Θα θυμίζω ότι ο κ. Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι ακλείω. Η επέκταση του κόφτη, επίσης, από ό,τι γνωρίζουμε, συζητείται. Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα. Έχει πει όντως ο κ. Τσακαλώτος ότι θα μπορούσαμε να το δούμε. Να σας ρωτήσω. Το αν θα επεκταθεί. Το αν θα επεκταθεί ο κόφτη. Άρα δεν έχει υπογράψει σωστά εδώ ότι μιλάει για επέκταση. Ναι. Είναι η απόφαση του Eurogroup. Εντάξει, αυτά τα. Συγγνώμη, αλλά εγώ μιλάω για αυτό το κείμενο. Το ζητούμενο ποιο είναι τώρα? Το ζητούμενο είναι να κλείσει κατά τον βέλτιστο τρόπο το συντομότερο δυνατόν η δεύτερη αξιολόγηση. Θα έπρεπε να είχε κλείσει από τον Νοέμβριο, μη σας πω και νωρίτερα, και δεν έκλεισε. Δεύτερον, επαναλαμβάνω, κατά τον βέλτιστο για τα ελληνικά συμφέροντα τρόπο. Γιατί και η προηγούμενη αξιολόγηση έκλεισε. Αλλά έκλεισε με επιπλέον μετά, με κόφτη που δεν υπήρχε στο τρίτο μνημόνιο. Είναι 100% ευθύνη, μισό λεπτό κύριε Σταϊκούρα. Είναι 100% ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης? Δεν υπάρχει πουθενά το στοιχείο του πολιτικού εκβιασμού από την πλευρά των δανειστών της Διελκυστίνδας μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Βερολίνου, της καθυστέρησης από την πλευρά των θεσμών? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η Κομισιόν κινείται σε εντελώς διαφορετικό κλίμα. Το λέω αυτό γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως την κριτική, αλλά δεν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία και μια κριτική προς τους εταίρους δανειστές. Καταγράφω ένα για να απαντήσετε πολύ σύντομα την κριτική προς τους εταίρους. Έρικα, πες και στην δική σου ερώτηση να απαντήσεις. Μας είπατε πριν ότι δώσατε κάποια μέτρα υπέρ του κόσμου. Ας πούμε, είχατε μειώσει τον φόρο πετρελαίου κτλ. Γιατί είχατε μια ευελιξία κατά τη διακυβέρνησή σας. Είχατε εξασφαλίσει των δανειστών την εμπιστοσύνη. Γιατί τώρα, παρότι λοιπόν αυτά τα μέτρα δεν ήταν στο μνημόνιο και τα πήρατε υπέρ του κόσμου, υπέρ του λαού.
Γιατί λοιπόν τώρα τόσο αντιδράσατε που η κυβέρνηση έδωσε αυτό το ελάχιστο, στους χαμηλοσυνταξιούχους, αντιδράσατε έτσι? Πολύ σύντομα, κύριε Στακούρα, και στα δύο ερωτήματα. Λοιπόν, πρώτον, είμαι από αυτούς που εκφράζω κριτική στους εταίρους και δανειστές και το έχω κάνει σε δύο βασικές πτυχές. Πρώτον, στο ότι δεν υλοποίησαν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει το 2012 και περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Και δεύτερον, πράγματι, διότι διαχρονικά υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ Ευρώπης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά το ύψος των κατογενών πλεονασμάτων. Η Κομισιόν κρατάει άλλη στάση, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά εντάξει. Των Ευρωπαίων Εταίρων. Ναι. Το οποίο πράγματι δημιουργεί πρόβλημα πάντα στη χώρα. Και δημιουργεί και στην παρούσα κυβέρνηση. Αλλά η ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης είναι υπαρκτή και σημαντική. Απεδείχθη τα δύο τελευταία χρόνια. Στο δικό σας ερώτημα. Εμείς σε παίγνια μηδενικού αθροίσματος δεν θα μπούμε. Μόνο σε παίγνια θετικού αθροίσματος. Η κυβέρνηση τι έκανε? Περιέκοψε μόνιμα και οριζόντια κύριες και επικουρικές συντάξεις. Μα εσείς δεν είχατε περικόψει τόσες φορές τις συντάξεις? Λάθος το θυμόμαστε. Με συγχωρείτε που παρενέβηνα, αλλά. Να δούμε λίγο την επικοινωνία της κυβέρνησης όμως. Περικόπτει από τη μία πλευρά μόνιμα κοινωνικά επιδόματα, κύριες και επικουρικές συντάξεις και αυξάνει ασφαλιστικές φορές και δίνει εφάπαξ αυτό το μέρισμα. Δεύτερον, δεν δίνει στην πραγματική οικονομία πόρους. Τρίτον, δεν πάει να βοηθήσει αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ο Μίχαλος και ο Κορκίδης, δικοί σας άνθρωποι, άλλα έλεγαν. Στην πραγματική οικονομία πήγαν τα λεφτά αυτά, έτσι. Ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν υπήρχαν και άλλες κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματική ανάγκη, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι. Ο τέταρτος λόγος, όπως απεδείχθη, ο τέταρτος λόγος είναι η επιστολή του κ. Τσακαλώτου. Η επιστολή του κ. Τσακαλώτου δικαίωσε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας όταν μιλάει για μόνιμη αφοσίωση στο μνημόνιο. Πρόσεξτε, ο Υπουργός Οικονομικών Αριστερής Κυβέρνησης μιλάει για μόνιμη αφοσίωση στην κυβέρνηση. Εμείς συνεπώς είμαστε υπέρ του να δίνεται αυτό το μέρισμα στους πολίτες, ειδικά σε αυτούς που είναι στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, αλλά θα πρέπει να γίνεται με όρους ειλικρίνειας και αξιοπρέπειας. Και όχι μετά να τρέχουμε να καταθέτουμε αυτές τις ταπεινωτικές επιστολές στους δανειστές που υποσχόμαστε αιώνια αφοσίωση. Και αυτό θα το έχουμε σε άλλη συζήτηση. Σίγουρα θα το συνεχίσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι η άποψη του κ. Στακούρα. Από εκεί πέρα κρίνεται από τους πολίτες η άποψη του κ. Στακούρα. Και κλείνω μισή πρόταση. Ξέρετε πολύ καλά πλέον ότι με βάση την επιστολή του κ. Τσακαλώτου, ακόμα και αν δοθεί η δυνατότητα στο μέλλον για κάτι αντίστοιχο, η ίδια κατηγορία ανθρώπων δεν πρόκειται να ξαναπάρει ποτέ. Ας πάρουν οι άνεργοι, ας πάρουν κάποιοι άλλοι. Απεδείχθη όμως το λάθος. Έρικα. Την επιστολή. Νικόλ, ας έρθει η ανάπτυξη. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.